Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Η εκπομπή του All About Aris στο Λίμπερο στους 107 και 4. Και σήμερα μαζί σας, σήμερα Τρίτη 27 του Μάρτη. Παγκόσμια ημέρα whisky σήμερα. Ρίξτε το όλοι στο whiskyκι. Όπως το προτιμάει ο καθένας. Με πάγο, χωρίς πάγο, με αναψυκτικό, γενικά. Ό,τι θέλετε. Σήμερα whiskyκι έχει το πρόγραμμα. Διαβάζω εδώ σε μια σελίδα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα του whisky. Λοιπόν, η 27η Μαρτίου, για πανταχού λάτρης του συγκεκριμένου ποτού και πολλοί στην Ελλάδα μπορούν να του δώσουν να καταλάβει σήμερα. Εμείς θα τα πούμε δημοσιογραφικά, φυσικά, εννοείται, μέχρι και τις 7 με όλο το ρεπορτάζ που αφορά τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, και αυτά θα είναι ούτως ή άλλως τα βασικά θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας, με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, με μια συνέντευξη με ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας που σας το υποσχεθήκαμε από χθες μετά το διάλειμμα το 5.30 και με όλο το ρεπορτάζ για ό,τι συμβαίνει κατά τεκμήριο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ εν όψη των επόμενων υποχρεώσεων για αυτά τα δύο μεγάλα τμήματα του συλλόγου. Βασίλης ο Καβαδίας είναι σήμερα, για να είμαι πιο σωστός, πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε φυσικά πάντοτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα ασχοληθούμε. Μετά τις 5.30, όπως σας είπα, θα φιλοξενήσουμε ένα από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας για να κάνουμε έτσι μια γενικότερη κουβέντα γύρω από τον ποδοσφαιρικό Άρη, με τα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε η προηγούμενη αγωνιστική, με το πολύ σημαντικό παιχνίδι που έρχεται κόντρα στην Δόξα Δράμα στην Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα. Ρεπορτάζ θα σας δώσουμε για αυτό το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη, για την αδειοδότηση, για όλα τα πράγματα που απασχολούν είτε το ποδόσφαιρο είτε το μπάσκετ του Άρη. Θέματα τραυματισμών προκύπτουν δυστυχώς σε αυτή την κρίσιμη καμπή στην οποία βρισκόμαστε. Όλα αυτά εδώ μέχρι και τις 7. Όπως σας είπα, FM κενό, αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, επικοινωνείτε με την εκπομπή. Σήμερα έχει μια άσχημη είδηση η προπόνηση του Άρη, καθώς αποχώρησε από αυτή ο Μπάμπης ο Παυλίδης και υπάρχουν φόβοι για θλάση στο δικέφαλο. Το ακριβές μέγεθος της ζημιάς θα διαπιστωθεί σε λίγη ώρα όταν θα του κάνει ένα υπέρηχο γιατρός του Άρη, ο Βαγγέλης ο Πανταζής. Το ότι έχει υποστεί ένα τράβηγμα και ότι είναι νοκάουτ από την αναμέτρηση της Κυριακής, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για τον Παυλίδη. Σε μια στιγμή μάλιστα που απουσιάζει και ο Μουμίν από το μάτς της Κυριακής, καθώς θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας του και είναι σε ένα άσχημο timing, δηλαδή ο συγκεκριμένος τραυματισμός. Ελπίζουμε να γλίτω στα χειρότερα, να μην είναι καμιά βαριά θλάση, να είναι ένα τράβημα μια ελαφριάς μορφής θλάση, δηλαδή θα τον κρατήσει κανένα δεκαπενθήμερο εκτός. Θα χάσει δηλαδή ένα ή δύο παιχνίδια της ομάδας και με τη διακοπή του Πάσχα που μεσολαβεί στην επιστροφή από τις γιορτές να είναι έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες σου στην ομάδα. Πάντως είναι γενικότερα ένα διάστημα στο οποίο, επειδή οι ποδοσφαιριστές επιφορτίζονται και επιβαρύνονται, μάλιστα, για να χρησιμοποιήσω μια πιο σωστή έκφραση, από συνεχόμενες υποχρεώσεις, βγαίνουν τώρα μετά από 9 μήνες, ξέρεις, όλη η κούραση και το βάρος, αν θέλετε, και η πίεση. Βλέπω αρκετούς ποδοσφαιριστές να διαμαρτύρονται για ενοχλήσεις στο δικέφαλο, στους κοιλιακούς, στους προσαγωγούς. Θέλει πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση το επόμενο διάστημα από την τεχνική ηγεσία και τον γυμναστή της ομάδας γενικότερα, γιατί είναι και ένα διάστημα στο οποίο η ομάδα θα έχει και απουσίες από τιμωρίες. Είναι αρκετοί στο όριο, άλλοι λείπουν στα τελευταία παιχνίδια. Είναι στο όριο ο Διαμαντόπουλος, είναι στο όριο ο Ιτζόγλου. Γενικότερα είναι αρκετοί παίκτες στο όριο, οπότε θέλει μια προσεκτική διαχείριση στις κάρτες. Γενικότερα και στον τρόπο εκγύμνασης, προκειμένου η ομάδα να πάει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες στα παιχνίδια τα επόμενα και να μην αντιμετωπίσει κάποια θέματα. Τι έχουμε, φίλε Βασίλη? Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ, εννοείται, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το τι ακριβώς συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Άρη, με την ομάδα να προετοιμάζεται και σήμερα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στη Δόξα Δράμας, η οποία θα φιλοξενηθεί, ο παδίτης δηλαδή, στη θύρα 4, στη θύρα την οποία έχει για τους φιλοξενούμενους οπαδούς το Κλεάνθης Βικελίδης, με οργανωμένη μετακίνηση μάλιστα, από ό,τι λένε, στη Δράμα θα έρθουν για να παρακολουθήσουν, όπως είχε πάει και ο Άρης φυσικά, εννοείται, στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Και η Δόξα, και θα σας πούμε και το ρεπορτάζ της Δόξας, έχει κάποιες απουσίες για το μάτς της Κυριακής και
Θα παίξουν και αυτές φυσικά εννοείται το δικό τους ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης και δείχνουν έτσι και ένα σκεπτικό πάνω στον οποίο βαδίζει η δόξα για τον στόχο της τρίτης, τέταρτης θέσης που αποκτά ξεχωριστή σημασία πλέον μετά τη νέα Κολοτούμπα φυσικά που διαβάζεται και στο Λαπαδός. Τα λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή. Τι πάει να γίνει δηλαδή με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σε πρώτη φάση, αλλά ακούγεται και για άλλες ομάδες, θα έχουν πρόβλημα με την αδειοδότησή τους από τη Super League. Το μπάσκετ από τη δική του την πλευρά είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εκτός έδρας κοντά στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Αλλά εκεί νομίζω ότι μετά την νίκη επί του Προμηθέα που έδιωξε τα μαύρα σύννεφα, το ενδιαφέρον είναι στις κινήσεις που κάνει ο Δημήτρης Γουλιέλμος όσον αφορά την ΚΑΕ Άρης και το πώς θα ολοκληρωθεί και με ποιο τρόπο θα γίνει η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών από τον Νίκο Λάσκαρη, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει φυσικά εννοείται μέχρι σήμερα, δεν είναι και εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να γίνει, και το ποιες θα είναι οι κινήσεις του γενικότερα όσον αφορά τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει το πληρεξούσιο από τον Νίκο Λάσκαρη εδώ και λίγες μέρες και τρέχει όλα τα ζητήματα που είναι και πολλά μάλιστα και τα ανοιχτά μέτωπα επίσης πάρα πολλά στην ΚΑΕ Άρης, και με το που ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία θα τον ακούσουμε φυσικά όπως υποσχέθηκε και ο ίδιος να μιλάει για το ποια είναι τα πλάνα του και κυρίως αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος νομίζω είναι, εκτός από το σχέδιο και το πλάνο, ποιοι είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν οικονομικά αυτή την ιστορία. Έχουμε και έναρξη στο πρωτάθλημα της Super League με την απόφαση που πήρε και τυπικά ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης σήμερα πριν από λίγη ώρα, με μια τοποθέτηση μάλιστα από την Γενική Γραμματεία και την απόφασή της, η οποία λέει ότι λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Super League για αποδοχή των δεσμεύσεων που είχαν ζητηθεί σχετικά με την τροποποίηση πειθαρχικών κανόνων, με γνώμονα την πρόοδο του ποδοσφαίρου και την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, καθώς και τις σχετικές προτάσεις της ΕΠΟ, αποφάσισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού την άρση της διακοπής του πρωταθλήματος της Super League αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδας. Για να δούμε τι θα δούμε από εδώ και πέρα και τι θα αλλάξει με αυτή τη διακοπή μετά τα όσα είχαν συμβεί στο παιχνίδι που δεν ξεκίνησε ποτέ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Σήμερα το βράδυ φυσικά θα καθίσουμε να δούμε και Έκτορ Κούπερ και Αντώνη Αριόγλου, 9 η ώρα το βράδυ. Παίζει η εθνική μας ομάδα με την Αίγυπτο σε φιλικό παιχνίδι. Δες πώς γίνεται τώρα, πώς φτιάχνουν τα σενάρια. Ο Καρυπίδης είναι στην Ελβετία. Ήταν εκεί, έβγαλε κάτι φωτογραφίες εκεί. Γύρισε το νομίζω και εγώ. Δεν είμαι τώρα. Εσύ το λες ότι γύρισε. Εγώ το λέω, ναι. Ο Καρυπίδης όμως, φίλε, θα πάει τώρα να δει εθνική Ελλάδα-Αιγύπτος. Για να μιλήσει για με τον Κούπερ. Για να φέρει τον Κούπερ στον Άρη. Μπορώ να πάω εγώ στο διάλειμμα. Τι. Και όμως αυτά κυκλοφορούν. Πάω στο διάλειμμα και θα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάντοτε στο Λίμπερος 107 και 4 και στην εκπομπή του All About Aris. Μέχρι και τις 7 μαζί σας. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σας είπαμε έτσι κάποια πρώτα νέα γύρω από το ποδόσφαιρο του Άρη. Στο ποδόσφαιρο θα μείνουμε, θα συνεχίσουμε δηλαδή ποδοσφαιρικά. Και θα πάμε μετά προς το τέλος της εκπομπής και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο που έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στη Δόξα θα έχει τη μερίδα του Λέοντος και στη σημερινή εκπομπή αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αφού από αυτό το παιχνίδι θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Εν αναμονή του ραντεβού που έχουμε με έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, μόλις τον εντοπίσουμε θα έχουμε τη συνέντευξη που σας είχαμε υποσχεθεί, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα τη χαρακτήριζα, ανακοίνωση από το Super 3, η οποία αναφέρεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο μήνα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, θα λέγε κανείς, και εδώ στην πόλη, όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια ματιά στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, στο αθλητικό γίγνεσθε όλων των τελευταίων ετών, έχω την εντύπωση, και στις απίστευτες κολοτούμπες που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα με αφορμή τα περιστατικά που έλαβαν χώρα στα δύο τελευταία παιχνίδια της Super League, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ που είχαν ως συνέπεια φυσικά και τη διακοπή του πρωταθλήματος της Super League, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
η ανακοίνωση. Είναι μακροσκελέστατη και με ενδιαφέροντα ιστερόγραφα από ό,τι βλέπω. Σε λίγο θα είναι και στο All About Aris ανερτημένη για να την διαβάσετε και να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Θα διαβάσει να... Τι είναι η ανακοίνωση. Πρέπει να θα ξεκινήσουμε τώρα και τελειώσουμε σε 7. Είναι δυναμική τώρα, τη διάβαζα. Είναι δυναμική. Λέει πολλά πολλά πράγματα και πιάνει και διαφορετικά πράγματα, έτσι. Yeah. Πιάνει από επικοινωνιακό, πιάνει σε σχέση με την υποκρισία στην πόλη, πιάνει εσωτερικά θέματα του Άρη, πιάνει στάση γενικότερα των φίλων του Άρη σε σχέση με τους δικούς μας και τους άλλους. Πιάνει επικοινωνιακή προσέγγιση θεμάτων σε σχέση με τον Άρη. Έχει πάρα πολλά θέματα. Ο Τσοχατζόπουλος βλέπω εκεί, ΣΥΡΙΖΑ, είδα ΑΝΕΛ, είδα Νέα Δημοκρατία, είδα ΠΑΣΟΚ, είδα τα πάντα όλα πιάνει η ανακοίνωση. Είναι πολλών και διάφορων θεμάτων. Με πολλούς αποδέκτες. Ναι. Αυτή η ανακοίνωση λίγο θα αναρτηθεί και στο... και στο Λαμπαουτάρι, θα μπορέσετε να τη διαβάσετε και από εκεί για να πάρετε μια γεύση. Έχει πολύ ωραία φωτογραφία. Ναι. Η ανακοίνωση. Τι είναι αυτή. Αυτή είναι στο πρόχωμα, εν τω μεταξύ, ή αλλού. Η φωτογραφία. Πώς θα μπει τώρα. Αυτή βέβαια έχει πλάγια τώρα, είναι όρθια. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα αυτό. Πειρά Βενιζέλου προς γεννήματα έχουμε, φίλε, να ξέρεις. Έχουμε ζητήματα και εντός του κόμματος. Θέλω να σχολιάσω έτσι λίγο πριν να αρχίσουμε να μιλάμε και με τους πρωταγωνιστές. Όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που συμβαίνει και την υποκρισία και τις κολοτούμπες. Χθες τα λέγαμε. Χθες τα λέγαμε, σήμερα βλέπεις όμως ότι παίρνουν και μια πιο επίσημη μορφή. Καθώς η Σούπερ Λίγκα, σε αντίθεση με πέρσι, επειδή πέρασε το συμβούλιο, σε αντίθεση με πέρσι που ψήφισε φυσικά Βασίλη Γκαγκάτσιεχο για να μείνει ο Λεβαδιακός στην κατηγορία στην περίπτωση που έπεφτε ο Ηρακλής, φέτος λένε θα ισχύσει ο ΚΑΠ. Ποιος ΚΑΠ? Αυτός τον οποίο αναφερόμασταν πέρσι με τον Αλέξη και λέγαμε ότι αν κάποιος πέσει, τότε πρέπει να ανέβει ο τρίτος. Και τον έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Και λέγανε ότι εμείς οι οπαδοί, γι' αυτό τα λέμε, επειδή είμαστε οπαδοί εμείς, γι' αυτό τα λέμε. Ενώ ήταν η πραγματικότητα. Κάτι παρόμοιο, χειρότερο βέβαια τότε, είχε γίνει το εξής. Τότε με στη ΓΑΜΑ Εθνική, άλλαξαν τον ΚΑΠ για να μην ανέβει ο Άρης. Έμεινε ο Άρης στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, γιατί είχε γίνει όλη η φάση με τον Καλαϊτζίδη, την κατάθεση και κατηγορούν τον Άρη εντωμεταξύ για του Ολυμπιακού και τέτοια. Και αλλάξαν τον ΚΑΠ για να μείνει στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Άρης και ξανααλλάξε ο ΚΑΠ για να ανέβει η Δόξα. Το πιο ωραίο είναι ο Καραϊσκάκης, ο οποίος τη χρονιά που ήταν μαζί με τον Άρη έμεινε εκεί, την πλήρωσε και ο Καραϊσκάκης όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, και τώρα που ήταν η Δόξα ανέβηκε παρέα. Εσύ τον έχεις για χαζό δηλαδή τον Πύρο που βγήκε και έκανε τις δηλώσεις πριν από λίγες μέρες και που μοιράζει πριν τις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, τον έχω για χαζό δηλαδή, που έκανε δηλώσεις. Προφανώς και γνωρίζει. Αυτό λέω. Και δεν άρχισε να δίνει 4.000 και 12.000. Προφανώς γνωρίζει. Ναι. Προφανώς είναι ενήμερος της κατάστασης. Βέβαια, αφού το Χατζησαρόγλου, ρε φίλε. Έχει ένα από τα πιο ικανά διοικητικά στελέχη αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ. Δεξί χέρι του γραμμένου. Είναι μέσα στο συμβούλιο και είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει άδεια. Άμα πληρώσει. Αν δεν πληρώσει, ναι. Και να μην πληρώσει, εγώ πιστεύω, και να πληρώσει, φίλε, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάρει άδεια. Όχι, όταν υπάρχει άρνηση γνώμης από τον ορκωτό λογιστή. Τι υπάρχει? Άρνηση γνώμης. Γιατί πρέπει στο φάκελο να υπάρχει η γνωμοδότηση του ορκωτού λογιστή. Και έχει αρνηθεί ο ορκωτός λογιστής να γνωμοδοτήσει στο φάκελο του Παναθηναϊκού. Τι θα πούνε δηλαδή? Σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ο κανονισμός ότι απορρίπτεται για τυπικούς λόγους ο φάκελος. Ναι. Μου στέλνουν μηνύματα τώρα σε σχέση με τις ψηφοφορίες αυτές που κάνει και ο ΠΑΟ κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Άρη. Τώρα για τον Παναθηναϊκό που λες για το φάκελο. Αν πληρώσει ο Παναθηναϊκός
Έχει 5 μέρες θεωρητικά. Σου επαναλαμβάνω ότι έχει άρνηση γνώμης από τον οργωτό λογιστή. Άμα πληρώσει, θα πει ο οργωτός λογιστής. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρνηση γνώμης. Εντάξει, άμα είναι οργωτός λογιστής, φίλε, και έχει πληρώσει, θα το βρουν έναν τρόπο και θα το ξεπεράσουν. Δεν θα τον δώσει σε πρώτη φάση. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πληρώσει, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Σταματήσαμε τα τηλέφωνα. Μεταθέτουμε να κάναμε λίγο ρεπορτάζ τώρα. Καταρχάς βρήκαμε και τον συντευξιαζόμενο, γιατί ο οποίος είχε ένα κόλλημα της τελευταίας στιγμής και το μεταθέσαμε για 6 και 10 τη συνέντευξη. Άρα να ολοκληρώσουμε λίγο αυτά με τις άδειες και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θεωρώ ότι αν καταφέρει και πληρώσει και διακανονίσει, που είναι το βασικό, μετά τα άλλα θα τα ξεπεράσουν όλοι αυτοί. Γιατί θέλουν. Εδώ προσπαθούν να αλλάξουν τους νόμους, να κάνουν. Θα υπάρξει μια πίεση και κυβερνητική. Θα υπάρξει και. Γιατί δεν τα πλύνουν τόσο καιρό, αυτό είναι σύστημα. Γιατί σου λέω. Ήξερε ότι πρέπει να πούν το φίλο μας τον Ατλαμάζο. Πληρώσει δηλαδή τώρα 4 μέρες όλα μαζί. Έχει, ο Πάρης έχει το Βέμερ από ό,τι διάβαζα. Έτσι. Του χρωστάς του Βέμερ 600-700, πόσα του χρωστάς. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουν και οι δικηγόροι και οι παίκτες ότι αν δεν πάρει άδεια πάει γάμα εθνική. Δεν μπορεί να κρατήσει την πίτα. Πάει γάμα εθνική. Σωστά. Ναι. Άρα χάνουν τα λεφτά τους. Ναι. Και σου λέει, σε φωνάζει ο Αλαφούζο σήμερα, ναι. Και σου λέει, σου χρωστάω 500, εγώ σου λέω. Πάρε 50 και τα άλλα σε 15 δόσεις, σε 10 δόσεις. Τι θα πεις. Υπό τον κίνδυνο ότι δεν θα πάρεις τίποτα. Θα τα πάρεις τα 50, που σε κάποιους άλλους μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 20. Θα πάρεις μόνο τα 50. Αρχικά. Ναι. Μέχρι να φτάσει του χρόνου σε κάτι παρόμοιο. Ναι, όντως, αλλά. Δεν θα πάρει τα υπόλοιπα. Μα όλοι όμως στην καθημερινότητά μας, όλοι το μπορούμε να το βιώσουμε. Δηλαδή, εσύ, άμα σου πει ένας, πάρε τώρα το. Σου χρωστάω 5, πάρε το 1 και ξέρει εσύ ότι υπάρχει κίνδυνο να χάσει και τα 5. Μεταθέτεις το πρόβλημα για αργότερα και κερδίζεις χρόνο. Δεν βρίσκεις λύση στο πρόβλημα. Μετά θα κάνεις όμως για μείον 3 και τέτοια. Θα του κάνεις. Δεν θα, απλά μεταθέτεις το πρόβλημα. Και τι έγινε να πάρει άδεια, δηλαδή. Θα σου πω το εξής. Ο Ταυλαρίδης θα πήρε τα λεφτά του. Το μετέθετε για ένα χρόνο το πρόβλημα. Τα πήρε τα λεφτά του. Τα πήρε. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Και θα παίρνεις. Αν είσαι στη Super League, μπαίνει ο Γιαννακόπουλος, δε φίλε, μετά. Δεν μπαίνει ο Γιαννακόπουλος. Δεν λένε μπαίνει ο Γιαννακόπουλος. Λες παίρνω τώρα τα 50, γιατί αλλιώς δεν μπαίνει ο Γιαννακόπουλος. Ή μπαίνει ο Γιαννακόπουλος με 0. Γιατί και αυτό εγώ σκέφτομαι. Αυτοί που είναι να τον πάρουν τον Παναθηναϊκό, τον θέλουν όπως ήταν πήραν την ΑΕΚ, ο Μελζανίδης και οι υπόλοιποι, ή τον θέλουν με τα χρέη. Και σου λέει, δεν φταίω εγώ, που το Αλαφούζος τον έριξε. 2 χρόνια υπομονή, πράσινε Θεέ, Παναθηναϊκέ. Το αποκλείς να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το αποκλείω. Όταν λοιπόν ο άλλος σκέφτεται έτσι, σου λέει, ας πάρω αυτά και βλέπουμε μετά. Από το να μην πάρω τίποτα. Γιατί δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θα πάρει τίποτα. Αν και έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, λέει 50% των χρεών, είναι λίγο πιο flexible τώρα η κατάσταση. Αλλά αυτό, ό,τι και να γίνει, ήταν μετά 2 χρόνια. Σου λέει ο Βέμερ, πάρε τώρα τα 100 από τα 700 και μην μιλάς καθόλου. Και βλέπουμε. Κάπως έτσι εγώ θεωρώ ότι γίνεται και γι' αυτό το έκανε μέχρι τώρα το σκηνικό έτσι. Και γιατί επίσης ήλπιζε ότι δεν θα πάρει αδειοδότηση και θα μείνει στην κατηγορία. Ότι θα περάσει δηλαδή από τη Λίγκα αυτό που πρότεινε η ΑΕΚ. Εδώ πήγε και το πρότεινε η ΑΕΚ, ρε φίλε. Εδώ πήγε και το πρότεινε η ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεσαι τι σημείο έχουμε φτάσει. Πήγε και το πρότεινε η ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Η ουσία είναι ότι πάει να ανοίξει και μια τρίτη θέση από την Football League. Και κάτσε, μην έχουν και άλλες ομάδες πρόβλημα. Κοίταξε, εγώ λέω ότι με τον ίδιο τρόπο που... Στο πλάνο βιωσιμότητας κυρίως. Γιατί χάνεται το τηλεοπτικό για πολλές ομάδες. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό λέω ότι τον ίδιο τρόπο... Πώς θα βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν. Με τον ίδιο που θα το βρει ο Άρης. Θα τους παρουσιάσουν, άμα είναι αυτό το πρόβλημά τους, μια πρόθεση συμφωνίας. Εγώ σήμερα πάντως μίλησα με τη Νόβα, γιατί είχαν κάτι εκεί να ανανεώσω το συμβόλαιό μου το ένα το άλλο. Βεβαίως το ανανεώσω, αν έχετε τον Άρη. Αν έχετε τον Άρη, ναι, έχουμε λέει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και μη το πεις, λέω. Μη το πεις, γιατί θα το κόψω. Μη το πεις, θα το κόψω. Και λέει, α, κατάλαβα, ναι, βέβαια, θα το μεταφέρουμε φυσικά. Πέρα από αυτό που εγώ το έκανα πλάκα, γιατί εντάξει, εμένα είναι η δουλειά μου και τα βλέπω όλα και ασχολούμαι με όλα. Παίζει μεγάλο ρόλο και πρέπει να το ξέρουν αυτό.
Και είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό. Ο Άρης όμως παρόλα αυτά, στην ολοκλήρωση του φακέλου του, είναι στην Football League. Δεν είναι στη Super League για να έχει συμβόλαιο με την Nova ή τον Νοτέ ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί όμως σε κάθε περίπτωση να παρουσιάσει, τα λέγαμε και χθες, και τη δυναμική του και, και τα εισιτήριά του και το πόσο σημαντικός είναι για ένα συνδρομητικό μέσο εκεί που δεν είναι ελεύθερο αλλά πρέπει να πληρώνει κάποιος. Ακόμα όμως μπορεί να δείξει και τις τηλεθεάσεις τις φετινές σε ένα πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής κατηγορίας, που οι τηλεθεάσεις στα παιχνίδια του Άρη είναι οι πρώτες όσον αφορά την τηλεθέαση του τρίτου κρατικού καναλιού, και το αμέσως επόμενο πρόγραμμα, πέρα ότι είναι τα 10 πρώτα τα παιχνίδια του Άρη, οι 10 πρώτες τηλεθεάσεις τους είναι. Είναι 10 μάτς του Άρη. Και το αμέσως επόμενο έχει το 1 δέκατο της ακροαματικότητας, της τηλεθέασης, συγγνώμη. Το 1 δέκατο. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Και διαφημιστικά και εμπορικά και τα πάντα. Απλά ο Άρης, για να το εκμεταλλευτεί πλέον και σε χρήματα, γιατί το ένα κομμάτι είναι να μπορεί να είναι βιώσιμος, πρέπει να οργανωθεί. Ναι. Και το ταξίδι που έχει κάνει ο Καρυπίδης, εγώ ελπίζω να μην είναι μόνο φωτογραφία, θε Αθήνα και οκ, okay, πήγαμε και είδαμε και ένα μάτς. Εικάζω, επειδή βγήκε η φωτογραφία με τον συγκεκριμένο τον κύριο, ο οποίος όντως είναι δυνατός στα χορηγικά, στα τηλεοπτικά. Η εταιρεία του έχει τα τηλεοπτικά, έχει πάρει τα τηλεοπτικά του Μουντιάλ. Μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά τα οποία διακινούνται και είναι τεράστιες προοπτικές. Και μακάρι να καταφέρει ο Άρης να χωθεί. Απλά να χωθεί σε αυτή τη διαδικασία με τέτοιες εταιρείες και τέτοιες συνεργασίες, αυτομάτως θα έχεις πολλαπλά ωφέλη. Ναι. Αλλά δεν γίνεται παντού να πηγαίνει ο πρόεδρος. Θα πρέπει να έχει έναν εμπορικό διευθυντή. Πάμε στο διάλειμμα των 6 και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέντευξή μας και ό,τι άλλο ρεπορτάζ. Για να πας στο διάλειμμα των 6 πρέπει να είναι αυτός που απέναντι θα κατεβάσει τα μικρόφωνα. Ναι. Μέχρι να έρθει για να τα κατεβάσει δεν μπορείς να πας στο διάλειμμα των 6. Νομίζω πήγε στην τουαλέτα. Τον ηχολήπτη μας. Πήγε στην τουαλέτα ο άνθρωπος. Βγάζω alert για Βασίλη Καβαδία. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέντευξή μας. Συνεχίζουμε, είμαστε πλέον στην δεύτερη μας ώρα, εδώ στον Λίμπερο, στους 107 και 4, μέχρι και τις 7 μαζί σας, με όλο το ρεπορτάζ φυσικά πάντοτε, αυτό κάνουμε καθημερινά, γύρω από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ του Άρη. Σήμερα με ποδόσφαιρο ασχολούμαστε περισσότερο και λιγότερο με το μπάσκετ, που δεν έχει και κάποια ουσιαστική εξέλιξη, είναι η αλήθεια. Να μας παρουσιάσει και κυρίως σε διοικητικό επίπεδο. Η ομάδα προετοιμάζεται για να μάτσει με τον Παναθηναϊκό, που είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κάποια πράγματα. Το μόνο που θα επιδιώξει να κάνει είναι μια καλή εμφάνιση, να πάρει κάποια πράγματα, να δει ο Βαγγέλης του Αγγέλου κάποια πράγματα, έχοντας κάποιες περισσότερες μέρες την ομάδα στα χέρια του. Και στο ποδόσφαιρο έχει επικεντρωθεί εκεί το ρεπορτάζ μας, γιατί έχουμε αρκετά θέματα και αυτή την εβδομάδα και έχουμε και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή κόντρα στη Δόξα Δράμα. Σας είπαμε για τον τραυματισμό του Παυλή, θα μάθουμε λίγο μετά τις 7 τελικά τι ακριβώς είναι, αν είναι δηλαδή μια ελαφριάς μορφής, αλλά όπως και να έχει δεν προλαβαίνει νομίζω ούτε το μάτι της Κυριακής αλλά ούτε και το μάτι με τον Όφη, και θα επιστρέψει μετά το Πάσχα, και το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε τον Νίκητς στην ενδεκάδα δίπλα στον Λευτέρη Τζόγλου αντί του τραυματία Παυλίδη. Και όπως σας έλεγα και χθες, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε τον Κανακούδη στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Τζανακάκη στο δεξί. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας και μάλιστα θα ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό, μιας και είναι και στην επικαιρότητα. Ο λόγος στον Χρήστο Μπούρμπο. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Διαβάζεις, φαντάζομαι, και εσύ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά που συμβαίνουν στην προηγούμενη σου ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Και τον κίνδυνο που έχει να μην καταφέρει να διορθεί, γιατί νομίζω ότι ακόμη σου χρωστάει λεφτά και σένα, δεν είναι? Ναι, μία ακόμα πότε? Ομάδα. Από πότε σου χρωστάει? Από την διακανονισμό, από όταν φύγαμε. Υπήρχε ένα υπόλοιπο το οποίο, ξέρετε, να βάζουμε πλάτη στην ομάδα, να βάζουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές, φτάσαμε στο σημείο να λέμε τώρα να μην διαλυθεί η ομάδα. Πότε ήσουν? Για τα λεφτά μου κυρίως, είναι και άλλα παιδιά, αλλά κυρίως και για το σύλλογο. Πότε ήσουν στον Παναθηναϊκό, Χριστό?
Πριν έρθει τον Άρη. Δύο. Α, ναι, τελευταία χρονιά. Το 15-16 δηλαδή. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Και μέσα 17 έφυγα το Δεκέμβριο του Φεβρουάριου, δηλαδή αρχές Φεβρουαρίου του την επόμενη χρόνο. Μάλιστα. Και είσαι και εσύ ένας από τους πάρα πολλούς παίκτες οποίους οφείλονται χρήματα και κινδυνεύεται, γιατί ελοχεύει πλέον αυτός ο κίνδυνος να χάσετε τα λεφτά σας αν ο Παναθηναϊκός υποβιβαστεί. Γιατί και να υποβιβαστεί στη Football League, νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά το έργο, Χρήστο. Δεν νομίζω να μπορεί να σταθεί ούτε εκεί, θα πάει κατευθείαν γάμα εθνική. Σίγουρα είναι, σίγουρα ανησυχούμε. Εντάξει, ο καθένας τώρα από την πλευρά του το βλέπει διαφορετικά. Ας πούμε, οι παράγοντες μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά. Δηλαδή κυνηγάς κάποια χρήματα τα οποία είναι δουλευμένα, είναι δικά σου, τα ακούς απ' την άλλη, από τον κόσμο γιατί τα κυνηγάει, γιατί τα κάνει. Αλλά πιστέψαμε ότι αν θα μπουν στη θέση μας οποιοσδήποτε από αυτούς, αν θα καθόταν ένα μήνα παραπάνω στη δουλειά του, χωρίς να έχει πληρωθεί, θα το σκεφτούσα, δεν θα καθόταν. Είναι κρίμα γιατί είναι δουλεμένα λεφτά, όπως έχω πει, και για αρκετούς κάποιους, ας πούμε, ποδοσφαιριστές, δεν γνωρίζω, ας πούμε. Τα δικά μου είναι δουλεμένα και είναι κρίμα για αυτό το λόγο πάνω απ' όλα. Εντάξει, λάθη κάνανε οι σύλλογοι, αυτά θεωρώ ότι πρέπει πλέον να τα αναλαμβάνουν, είτε πέφτει, πέφτει η ομάδα ή οι εκάστοτε πρόεδροι που υπάρχουν. Που υπήρχαν δηλαδή στις συμφωνίες που γινόταν. Επειδή είσαι και ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και προσπαθείς και εσύ με την εμπειρία σου και από το δικό σου μετερίζει να βοηθήσεις γενικά τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει? Γιατί καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είναι ο Παναθηναϊκός η πρώτη ομάδα που περνάει από αυτό το πρόβλημα. Και ο Άρης το πέρασε και πάρα πολλές ομάδες γενικότερα. Επειδή μιλάμε για μένα, είναι η τρίτη ομάδα που εύχομαι να μην είναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, η οποία μπαίνει σε διαδικασία πτώχευσης. Ήταν ο Ηρακλής, ήταν ο Όφη, που ακόμα δηλαδή εγώ προσωπικά έχω να αναλαμβάνω χρήματα. Κοιτάξτε, έχω μπει στον ΨΑΠ εδώ σχεδόν και ένα χρόνο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούμε, ενώ πρέπει να είμαστε ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα γενικά του ποδοσφαίρου και να είμαστε αυτοί που, όχι να κινούμε πράγματα, αλλά να είμαστε αυτοί που μπορούμε, ας πούμε, με τη δύναμή μας, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το προϊόν πουλάει γιατί βρισκόμαστε εμείς. Είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. Προσπαθούμε, από όταν μπήκαμε εμείς, υπάρχει ένα ταμείο το εγκυτικό, προσπαθούμε, εύχομαι να καταφέρουμε να το πετύχουμε και να το κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε ένα ταμείο το οποίο θα υπάρχουν χρήματα μέσα σε περιπτώσεις όταν οι ομάδες διαλύονται, να παίρνουμε κάποια χρήματα από εκεί. Αυτά συμβαίνουν, ας πούμε, γίνονται στο εξωτερικό, υπάρχουν αυτά τα ταμεία. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα από το 2013 που έχουμε κάνει μια συμφωνία με τη Super League και με την ΕΠΟ, δεν μπορούν να το προχωρήσουν. Χρήστο, και πόσα χρήματα να μπουν. Όχι, δεν τα μπορείς να τα πάρεις όλα. Να παίρνεις ένα ποσό από αυτό που θα σου χρωστάει η ΠΑΕ. Βλέπουμε κιόλας και στη Β' Εθνική, παιδιά, ότι ήδη βαράει φέτος δύο ομάδες. Μην κοιτάμε μόνο και τη Super League. Εγώ τώρα ζω και τη Football League. Πραγματικά τα πράγματα είναι τριχυρότερα. Δηλαδή είναι δραματικά. Και από τον τρόπο πληρωμής των παιδιών και τα ποσά που παίρνουν, αλλά και βλέπουμε ότι διαλάνε ομάδες και εντάξει, δεν έγινε τίποτα, αλλά πρέπει να δούμε ότι και αυτά τα παιδιά είναι απλήρωτα αρκετό διάστημα και χάνουν τα λεφτά τους. Είναι ένα πρόβλημα πολυσύνθετο, δεν μπορεί να λυθεί φυσικά από μια κουβέντα που κάνουμε εμείς τώρα εδώ στον αέρα. Απλά φυσικά πρέπει να ξεκινήσει από κάπου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε τον ποδοσφαιριστή ειλικρινά ψηλά. Γιατί είναι αυτός που θα σου δώσει και την ποιότητα από αυτό που θα παρακολουθούμε, αλλά και αυτός που ουσιαστικά είναι αυτός που εμείς μπορούμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Για τον οποίο έρχεται και στο γήπεδο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά θα σου πω μία άλλη παράμετρο, ότι ενώ τώρα χρήματα χάνουν τα παιδιά που πραγματικά ζουν από αυτό, και ειδικά όπως είπες και στη Football League που είναι και πολύ λίγα τα χρήματα, αλλά και στη Super League έχουν χάσει χρήματα παιδιά τα οποία
είχαν ένα συμβόλαιο 30, 40, 50.000 ευρώ και τα χάσανε τα χρήματά τους και από αυτό ζούσαν την οικογένειά τους. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όμως στην Ελλάδα να υπάρχουν εξωπραγματικές ρήτρες και κάποιοι κανονισμοί που διέλυσαν και ομάδες. Το λέω για τον Άρη κυρίως, γιατί βλέπαμε κάτι ρήτρες 700, 800, 900 χιλιάρικα, παίκτες φεύγανε και τους επιδικάζονταν μετά και τέτοια ποσά. Δεν έχουμε μέτρο στην Ελλάδα, είμαστε δηλαδή των άκρων. Κοιτάξτε, αυτό όπως είπα πριν είναι κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε για τον Άρη που αναφέρθηκες, υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι τα υπέγραφαν αυτά. Σωστό. Ξέρετε, δεν εμφανίζονταν από το πουθενά ο παίκτης και ζήταγε. Ήταν συμφωνίες οι οποίες τις έκανε ο πρόεδρος, ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο όμως νομολογίας στην Ελλάδα που επιδίκαζε ποσά χωρίς να είναι στο συμβόλαιο. Να είναι δουλευμένα εννοείς. Όχι, αυτό λέω. Όχι τα δεδουλευμένα. Δηλαδή θυμάμαι μια περίπτωση σαν καρέ που επιδίκασαν 900 χιλιάρικα πάνω από τα δεδουλευμένα. Ως ρήτρα. Ναι, διεκδικούσε και τα άλλα χρόνια συμβολέου. Και τα άλλα χρόνια συμβολέου και μια ρήτρα που αν έφευγε αυτός που η επιτροπή τότε αυτές οι αμαρτωλές λέγανε. Άρα αν έφευγε και πλήρωνε 900 σαγκαρέ και τώρα που έφυγε με ευθύνη της ομάδας θα πληρώσει και η ομάδα 900. Που κατάλαβες, ήταν λίγο περίεργα. Αυτό είναι λίγο ηθικό το θέμα, αλλά να σου πω από την άλλη ότι ένας παίχτης για να πάει σε μια ομάδα, δηλαδή έχει κάποιες προτάσεις, ας πούμε δύο προτάσεις. Και του κάνει ο Άρης π.χ. έρχεται ο άνθρωπος γιατί θεωρεί ότι θα πάρει και τα λεφτά, ότι είναι μια καλή πρόταση και αφήνει πίσω την άλλη. Έτσι, όπως το λες. Όταν δεν πληρώνεται, βρίσκει πάτημα για να διεκδικήσει και τα άλλα εφόσον έχει το δικαίωμα. Έτσι. Από την πλευρά της ομάδας ας τον πληρώσει και να βρει μια χρυσή τομή να λύσει το συμβόλαιο. Να μην μπορέσει και ο παίκτης να διεκδικήσει τα άλλα. Ναι. Τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί αν δεν χρωστάει, δεν όλα, θα μπορεί να όλα ξεκινάνε από την ασυνέπεια. Όλα ξεκινάνε από την ασυνέπεια. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, κάποιοι τα υπέγραφαν όλα αυτά. Ναι. Αυτό είναι, θεωρώ, το μεγαλύτερο λάθος και είναι πραγματικά γιατί είμαι και από τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγές και τις έχω κάνει όταν έχω φτάσει πραγματικά πολλούς διακανονισμούς, για να μην λέω και τα ποσά μου, και με τον Νόφη και με τον Ηρακλή, πολλοί διακανονισμοί. Και στο τέλος τα ακούς κιόλας. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ άσχημο, γιατί αυτός που θα τα πει δεν έχει βάλει τον εαυτό του μια φορά μέσα στη θέση του ποδοσφαιριστή. Στο δικό σου πρόβλημα, στο δικό σου πρόβλημα. Στο πρόβλημά μου. Γιατί, γιατί πραγματικά, και έχω δει και γεγονότα, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται απ' έξω, είναι φανατικοί, είναι οπαδοί και έρχονται να δουλέψουν, τυχαία να έρχονται να δουλέψουν μέσα, με τον πρώτο μήνα θα φύγουν, δηλαδή. Αγαπάς το σύλλογο, ναι, αλλά τον αγαπάς για τα χρήματα, κατάλαβες, με την πρώτη στραβή, αλλά με την πρώτη δηλαδή που δεν θα σε πληρώσει. Φαντάζομαι τη θέση μας που είναι και χρόνος απλήρωτος, όχι μήνας, χρόνος. Ναι. Τέλος πάντων, και εγώ και ο Αλέξης ξέρουμε από αυτά, είχαμε στο παρελθόν, έχουμε κάτι 20-25 χιλιάρικα ο καθένας, μην ανησυχείς, τα έχουμε βιώσει κι εμείς. Έχει να λαμβάνεται. Και εγώ στα δικαστήρια είμαι, έχω... Εντάξει, αν θα τα πάρεις, εντάξει. Όχι, δεν θα τα πάρουμε, τα έχουμε χαρίσει, δεν πειράζει. Εντάξει. Εντάξει. Η ουσία είναι τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ο Άρης, Χρήστο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια ευνοϊκή θέση. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή αγωνιστική αυτή που πέρασε, με τα αποτελέσματα έτσι όπως ήρθαν, με τη δύσκολη νίκη του Άρη στα Χανιά κοντά στον Κισαμικό και φυσικά τη νίκη της Δόξας κοντά στην Παναχαϊκή. Ο Άρης είναι στο συν 10 και δεν ξέρω, θεωρείς ότι η σεμνή τελετή, να το πω έτσι, τελείωσε ή όχι ακόμη? Εντάξει, έχω ξαναπεί ότι όσο μαθηματικά δεν κλειδώνεις την άνοδο, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εντάξει, θεωρώ ένα 80% η ομάδα έχει βγει και το λέω αυτό με τη όλη την έννοια, να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσιλωμένοι, μέχρι και μαθηματικά να εξασφαλίσουμε την άνοδο. Ναι. Από εκεί και πέρα, ένας στόχος παραπάνω είναι η ομάδα να βγει πρώτη, ήταν πρώτη όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και θέλουμε αυτό να το διατηρήσουμε μέχρι το τέλος και να καταφέρουμε να βγούμε πρωταθλητές. Ναι, είναι κάτι το οποίο υπόθηκε και στα αποδυτήρια χθες και από τον Παύλο Μηροφορίδη και γενικότερα το συζητάτε μεταξύ σας. Τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε τόσο πολύ την πρωτιά? Κοιτάξτε, εντάξει, βρισκόμαστε σε μια ομάδα η οποία χωρίς να το θέλει να του κινήσει, στο φουτμπολ αυτή τη στιγμή είναι από τις μεγαλύτερες, η μεγαλύτερη ομάδα. Ναι, ναι. Αναγκαστικά πρέπει να βγεις πρώτος. Το συζητάγαμε μεταξύ μας, βρίσκεσαι και θέλεις να βρίσκεσαι πουλά. Όσο δυνατόν να βουλώσουμε σε εισαγωγικά κάποια στόματα, γιατί η ομάδα
σαφώς δεν έχει παίξει το ποδόσφαιρο που, που μπορούσε. Αλλά από την άλλη βλέπουμε και ότι δεν έχει χάσει κιόλας και είναι και αίτητη. Και θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό και να, να τερματίσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Ένα από τα χαρακτηριστικά. Είναι και, ένα, είναι τα και προσωπική στόχη που βάζουμε. Ναι, σωστά. Καλά, είναι και θέμα και του κάθε παίκτη μετά και το, το πόσο προσωπικά θέλει να κυνηγάει κάποιους στόχους που έχει θέσει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Αλλά νομίζω ότι από το DNA του αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα την οποία υπηρετείται, πρέπει ειδικά σε αυτό το επίπεδο να είναι πρώτη και να τερματίσει πρώτη. Δεν το συζητάμε, είναι το δίχως άλλο. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα πάντως, παρότι όπως λες και εσύ, δεν έχει παίξει και το καλύτερο ποδόσφαιρο ή αυτό το ποδόσφαιρο που θα μπορούσε να παίξει, αρνείται να χάσει. Δηλαδή, ενώ φλέρταρε πολλές φορές με την αποτυχία, με την ήττα, τελικά τη γλίτωσε την ήττα. Σε όλα τα παιχνίδια που έφτασε κοντά στο να χάσει. Ναι, αυτό όντως είναι κάτι το οποίο, όπως είπα και προηγούμενο, ας πούμε, να δούμε να χάσουμε. Η ομάδα έχει μέταλλο. Ξέρεις, στην αρχή γίνανε κάποια ένα-δύο, τα πήραμε, γυρίζαμε τα αποτελέσματα ή πήραμε στα κάποια παιχνίδια στο τέλος. Κάποιοι το θεωρούσαν τύχη. Ναι. Αλλά όταν ένα πράγμα γίνεται συνεχόμενο, δεν θεωρώ ότι είναι τύχη, είναι ικανότητα. Και θεωρώ ότι ίσως έχει παίξει ρόλο ότι έχουν έρθει παιδιά, έχουμε ξανακάνει κάποιες συζητήσεις πιο στην αρχή της σεζόν, ναι, οι οποίοι είναι μαχητές, ναι, και είναι αυτό που θέλει η κατηγορία. Ναι. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο, ας πούμε έτσι, ο μεγάλος αστομανίκης, και γι' αυτό παίρνουμε το παιχνίδι, τα παιχνίδια έτσι και τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Είναι στόχος εκτός από την πρώτη θέση το να τερματίσετε πρώτη αλλά και αίτητη το πρωτάθλημα? Ξέρετε, τώρα κάθε παιχνίδι που περνάει ο καθένας βάζει ξεχωριστούς στόχους. Η ομάδα μας, όπως είπα πριν, θέλουμε να μην παραμείνει αίτητη και να βγει πρώτη. Θέλουμε να βγούμε καταρχήν στους υπόλοιπους 9 παιχνίδια να τα πάρουμε όλα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς απώλειες, εύχομαι να γίνει. Ναι. Ναι. Πάντως τα δύο από τα 9 αυτά που έχουμε μπροστά μας είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Τη Δόξα Δράμα και τον Όφη, και μάλιστα με εμβόλυμη αγωνιστική. Ας πάμε πρώτα στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό με τη Δόξα, η οποία μάλιστα προέρχεται από ένα σερί 4 συνεχόμενων νικών. Είναι μια καλή ομάδα με τον πρώην προπονητή, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και άλλες φορές στο παρελθόν, τον Νίκο Κωστένογλου. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αν μη τι άλλο, αλλά σε ένα, από ό,τι φαίνεται, γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Σίγουρα και η Δράμα μετά την έλευση του κ. Κωστένογλου έχει βελτιωθεί αρκετά. Και ο Όφη μετράει 10 συνεχόμενες νίκες, νομίζω. Ναι, 10. Ναι, ναι, ναι. 10. Είναι από τις πιο δυνατές ομάδες και έμπειρες, θεωρώ, της κατηγορίας. Θα είναι δύσκολα παιχνίδια, αλλά έχουμε δείξει ότι στα δύσκολα η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει, και στην αρχή όταν ξεκίνησε δεν είχαμε ούτε την... Ξεκινήσαμε από το 0 όλοι και καταφέραμε και πήραμε διαφορά. Η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει. Σίγουρα μαζί με τον κόσμο στο πλευρό της τώρα την Κυριακή, θεωρώ ότι θα τα δώσει όλα για να καταφέρει να πάρει τους 3 βαθμούς. Και να είμαστε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά. Έχετε και ένα κίνητρο, νομίζω, παραπάνω, Χρήστο, γιατί με τον Όφη επίσης στο γήπεδο είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά και με τα Τρίκαλα, αλλά με δύο επίσης, δηλαδή πολύ καλές ομάδες του πρωταθλήματος, δεν τα καταφέρατε να κερδίσετε και ίσως τώρα δεν θέλετε να τριτώσει το καθόλου. Ναι, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πραγματικά, γιατί ήταν δύο παιχνίδια στενάχωρα. Γιατί δεν, δύο παιχνίδια που ήρθε ο κόσμος, μας στήριξε αρκετά, γέμισε το γήπεδο, δεν καταφέραμε να του δώσουμε τη χαρά. Σαν ένας λόγος παραπάνω για να δώσουμε το κάτι παραπάνω και να κερδίσει η ομάδα. Να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο που φέτος έως τώρα έχει σταθεί πάρα πολύ στο πλευρό μας, μας έχει στηρίξει πραγματικά και στα εντός και στα εκτός παιχνίδια. Και στην Κρήτη ήταν και στην Πάτρα ήταν, μας στηρίζει αρκετά και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε πολύ το παιχνίδι για να τον ευχαριστήσουμε. Ειδικά στην Πάτρα νομίζω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και λόγω απόστασης. Και στην Κρήτη κοντά ήταν τα παιδιά μας, πραγματικά ήταν και κακή μέρα από καιρικές συνθήκες, αλλά εκεί ήταν πάλι.
Ναι. Δεν μπορεί όμως λίγο και το μυαλό να μην δεν πηγαίνει και στην επόμενη σεζόν, Χρήστο, γιατί εντάξει, ο Άρης έχει μια διαφορά πλέον 10 βαθμών. Εγώ έχω γράψει κιόλας, έχω πει ότι πρέπει να εξαφανιστεί από το γήπεδο για να μην πετύχει το στόχο της ανόδου. Κακά τα ψέματα. Ταξιδεύει λίγο και το δικό σου μυαλό στην επόμενη χρονιά. Σιγά σιγά, να σου πω την αλήθεια, αρχίζουν οι σκέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω κάνει κάποιες συζητήσεις με τον πρόεδρο, είμαστε πολύ κοντά, έχουμε κάνει συζητήσεις από την αρχή της σεζόν. Ξέρει τι θέλω και εγώ ξέρω τι θέλει. Εύχομαι να προχωρήσει αυτό το πράγμα για να καταφέρουμε να μείνω και στην ομάδα, να παίξουμε και στο Super League. Και εγώ πραγματικά εύχομαι να κλείσω εδώ τη σεζόν μου, την καριέρα μου, σε αυτή την ομάδα. Και όσο πιο ψηλά και να βρίσκεται όσο πιο ψηλά μπορεί. Ναι, και να καταφέρουμε να παίξει και Ευρώπη με την ομάδα. Και να τη δεις, φαντάζομαι, να βελτιώνεται και να φτάνει στο επίπεδο που την ήξερες και παλιότερα, όταν την αντιμετώπιζες με άλλες ομάδες και ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Γιατί τη ζεις και βιώνεις μια κατάσταση τα δύο τελευταία χρόνια που δεν εκφράζει ακριβώς αυτό που ξέρουμε για τον Άρη. Όχι, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Είχαμε αλλιώς, εγώ προσωπικά, επειδή έχω ζήσει και τον Άρη σαν αντίπαλος εννοώ πάντα, σε άλλες φάσεις που βρισκότανε. Εντάξει, όταν ήρθα στην ομάδα δεν είδα αυτό που είχα στο μυαλό μου σαν εικόνα, ας πούμε, το μεγαλείο, ας πούμε, της ομάδας. Σε πολλά θέματα, εντάξει, η ομάδα βρισκόταν στην καταστροφή, θεωρώ. Εύχομαι με την επίτευξη του στόχου, όταν θα βγει η ομάδα, να αλλάξουν αρκετά πράγματα στην ομάδα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να περπατήσει και να φτάσει εκεί που ονειρεύονται ο φίλαθλος κόσμος και εκεί που ονειρεύονται, φαντάζομαι, και ο πρόεδρος και όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα. Ναι. Σωστό, σωστό είναι αυτό, γιατί εντάξει, εσύ με την εμπειρία σου κιόλας και επειδή έχεις περάσει και από αρκετές μεγάλες ομάδες, έχεις και ένα λόγο παραπάνω να το λες, γιατί βλέπεις κάποια πράγματα με μια διαφορετική ματιά, με την εμπειρία σου, και αντιλαμβάνεσαι και εσύ και νομίζω ότι γενικότερα ο ρόλος σου μέσα στην ομάδα, εμείς τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, Χρήστο, απ' έξω και στα αποδυτήρια αλλά και όταν αγωνίζεσαι, είναι και λίγο διαφορετικός. Δηλαδή είσαι και κάτι σαν δεύτερος προπονητής, σαν δεύτερος πατέρας ενδεχομένως κάποιον μέσα στα αποδυτήρια. Τώρα τον κάνεις να φαίνεται πολύ μεγάλος τώρα, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος. Από τα 20 είμαι μεγαλοδείγνω. Νομίζω ότι έχουν έρθει πραγματικά αυτή τη σεζόν παιδιά οι οποίοι ακούνε, είναι δεκτικοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Και έτσι μπορεί κιόλας να προχωρήσει και μια ομάδα όταν υπάρχει σεβασμός. Υπάρχουν και άλλα παιδιά οι οποίοι είναι και εμπειροί και όριμοι σε ηλικία και μπορούν να δουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια χημεία τέτοιων παιχτών φέτος στην ομάδα, οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν και μέσα στο γήπεδο αλλά και σε θέματα ανταλλαγής απόψεων, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Είναι σημαντικό όταν θα δίνεις μια ατυχία κάποιος να μην παρεξηγείται και να προσπαθεί να το κάνει, να το βάλει ότι είναι κάτι για καλό για τις ομάδες και για να κερδίσει η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό και όχι να το πάρει, ξέρετε, γιατί υπάρχουν και διάφορες περιπτώσεις που συμβαίνει το αντίθετο και δεν πηγαίνει στην ομάδα σε καλό μέσα στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε καλά παιδιά και καλούς χαρακτήρες και αυτό είναι ένα καλό και ένα σημαντικό προσόν το οποίο έχει φανεί μέσα στα παιχνίδια. Δηλαδή σε δύσκολες καταστάσεις μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα. Θέλουμε τώρα αποκλειστική αποκάλυψη θέλουμε. Επειδή ήμουν στην Πάτρα και βλέπω ότι πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, οι κάμερες δεν το δείχνουν αυτό. Σου εξηγεί ο Κάσος τι έχει κάνει που χάνει τον γκολ. Τι σου λέει. Γιατί βλέπω ότι τα λέει σε σένα. Σε έπιασε εδώ. Το βήμα του λέει, τη βρήκε λίγο Μπάμπης, λέει, και του χάλασε τη φόρα του, τη βρήκε λίγο Μπάμπης.
Έδειχνε εκεί κάτι με τα χέρια, το χόρτο, έδειχνε πραγματικά, κάτι. Πραγματικά είναι φάσεις, πέρα από τον Πασχάλη γενικά, τα οποία λες, δεν δέχονται, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι έγινε αυτό, ναι. Και θες να εκραγείς, αλλά απ' την άλλη λες, ξεσυμβαίνουν αυτά, μην το ξέρεις, προσπάθησε να κρατήσεις το παιδί ήρεμο, θα σε βοηθήσει στην επόμενη φάση, ξέρετε. Ήταν καλός όμως το δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που είχε αυτή, λειτουργήσε ανάποδα, δηλαδή τον βοήθησε ενδεχομένως, πείσμωσε. Και φαντάζομαι έτσι είναι και ως παιδί ο Πασχάλης. Ναι, μπράβο, αυτό τώρα πρέπει να σου πω. Ο Πασχάλης είναι ένα παιδί, ένας δουλευταράς μέσα στο γήπεδο, πραγματικά θα δώσει την ψυχή του μέσα στο παιχνίδι. Για την ομάδα είναι πραγματικά ένας αθλητής τρομερός για μένα, με τρομερά προσόντα. Προς τιμή σου τα λες αυτά, γιατί ο Πλατέλας έχει πει να παίξει δεξί μπακ. Πάνε να σε φάνε τη θέση με τον Κάσο. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή είχαμε τον Τζανακάκη, τώρα θα βγει και ο Κάσος. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Ο καλύτερος να παίζει είναι σημαντικό για την ομάδα να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει και έτσι είναι και ο υγιής ανταγωνισμός. Όταν παίζει ο καλύτερος, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι σημαντικό. Μέσα σε 28 άτομα, 30 όσα βρίσκουμε στα αποθητήρια, να νιώθουν υπέρτιση ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Είναι σωστό, ναι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί τότε θα προσπαθούν όλοι να βελτιωθούν. Ναι. Θα βγει καλό για την ομάδα. Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Σωστά. Να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Αλήθεια, Χρήστος, εκείνο το διάστημα που η ομάδα κλειδωνίστηκε λίγο από κάποιες ισοπαλίες και από διάφορες φήμες που κυκλοφόρησαν ακόμη και για τον προπονητή, πώς το διαχειριστήκατε ως ομάδα και καταφέρατε και το ξεπεράσατε, γιατί υπήρξε εκείνο το διάστημα μια δύσκολη κατάσταση. Ήταν και το διάστημα που πλησίασε και Όφη και απόλυσε ο Άρης την διαφορά που είχε και από τη δεύτερη θέση. Τίποτα, συνεχίζαμε. Βέβαια, εντάξει, αγωνιστικά η ομάδα γνωρίζαμε από την αρχή ότι μπορεί να δώσει πολλά. Δηλαδή σαν αγωνιστής, σαν απόδοση ομάδας. Το γνωρίζαμε, δηλαδή πάντα κερδίζαμε και λέγαμε ότι γιατί είμαστε έτσι, από τα πρώτα παιχνίδια. Δεν είχε αλλάξει κάτι στην απόδοσή μας και μας τύχησε τις απώλειες. Ήταν κάτι δεδομένο, θα συνεχίσουμε, θα προχωρήσουμε. Και όπως είπες και εσύ πριν, ότι το DNA αυτής της ομάδας είναι να προχωράει. Δεν μπορεί να... Δεν μπορείς, έχεις κόσμο από πίσω. Δεν μπορείς ούτε να κλαφτείς, ούτε να σκεφτείς ότι να σε πάρει από κάτω. Πρέπει να αμέσως από την επόμενη μέρα, μη σου πω το ίδιο αποτέλεσμα, να πεις όπου ξύπνα έχουμε άλλο παιχνίδι. Θα το διορθώσω. Ναι, θεωρώ ότι έτσι κάνανε όλα τα περισσότερα. Και το καταφέραμε και το γυρίσαμε. Ναι. Όπως ναι. Και τα παιχνίδια που παίρναμε στο τέλος. Σωστά. Ας ελπίσουμε. Ξέρεις, ότι... άμα παίζεις για την ύπαρξή σου, αυτό που λέμε βάζει φωτιά ο κόλος. Έτσι είναι, ακριβώς, δεν είναι. Ναι. Παίρνει φωτιά ο κόλλος. Θα θέλατε πάντως γενικότερα να, σε κάποια παιχνίδια, γιατί πιστεύω ότι νιώθετε ότι το έχετε, να αποδώσετε και καλύτερα, έτσι δεν είναι? Το βλέπω δηλαδή ότι μέσα στο γήπεδο ενδεχομένως σε κάποιες στιγμές διακρίνεται ένα εκνευρισμό γιατί δεν βγαίνουν κάποια πράγματα. Ναι, επειδή ναι, νιώθετε ναι. Ότι μάλλον το έχετε, από αυτή την άποψη το ρωτάω. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι η ομάδα φέτος δεν έχει παίξει το 50% από αυτό που έχει. Πραγματικά. Οι λόγοι είναι πολύ διάφοροι, εντάξει, είναι νομίζω και ένα πράγμα το οποίο πραγματικά τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να το τελευταίο που να μας απασχολεί. Ναι. Ότι μπορούσε να παίξει καλύτερα και εμένα, αλλά και τον κόσμο θεωρώ θα πρέπει να είναι το τελευταίο που να απασχολεί, γιατί έπρεπε να βγει η ομάδα όπως και να βγει πραγματικά. Ήταν το τελευταίο δηλαδή η απόδοση, σημαντική, γιατί και πέρσι υπήρχαν παιχνίδια που παίζαμε και λέγαμε και χάναμε στο τέλος, με μια αντεπίθεση. Ναι. Λέμε καλύτερα να προτιμάμε αυτό, δεν κοστίζει στην ομάδα, αλλά σίγουρα η ομάδα μπορούσε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια τελευταία παιχνίδια που αν φύγει, λογικά θα έχει φύγει και το άγχος, απελευθερωμένη η ομάδα να βγάλει και κάποια... καλύτερα πράγματα. Είναι 4 τα μάτια που έχει να παίξει την έδρα της και θα τη δει ο κόσμος πριν το τέλος της σεζόν. Νομίζω ότι εντάξει, οφείλεται σε αυτά τα 4 παιχνίδια, Χρήστο, να παίξετε και λίγο καλύτερα για τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο. Η βασική διαφορά με πέρσι, Χρήστο, ποια είναι? Είναι δεν έχουμε τόσο μορμούρα να το πω. Είναι και σημαντική μια προσθήκη που έχει γίνει στην ομάδα, είναι ο Παύλος. Ναι. Το έχω ξαναπεί και φέτος, ήταν ένας άνθρωπος, μια θέση μάλλον, η οποία πέρσι δεν υπήρχε του τεχνικού διευθυντή και δεν υπήρχε μέσα από φοιτήρια. Θεωρώ
ένα μεγάλο έτσι, κομμάτι σε αυτό και στην κρίνη και γενικά σε κάποια μικρά-μικρά τα οποία μεγαλώνουν, να τα αφήσει, μεγαλώνουν και χάνεται. Νομίζω είναι η προσθήκη του Παύλου που βρίσκεται φέτος στην ομάδα, του τεχνικού διευθυντή. Ναι, είναι σημαντικό το να έχουν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές να απευθυνθούν σε κάποιον, να λύσουν ένα θέμα. Να τους... και να απευθυνθούν, αλλά και σαν παίκτης να ξέρεις ότι υπάρχει ας πούμε, κάποιος που σε ελέγχει καθημερινά. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό σε μια ομάδα. Πρέπει να υπάρχουν όλοι, εντάξει, και μια ομάδα, εντάξει, πρέπει να υπάρχουν γενικά άτομα θέσεις όπως αρμόζει σε μια ομάδα. Τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός, λογιστή, γενικά, καταλαβαίνετε τώρα, σε όλους τους τομείς. Σωστά. Πράγματα τα οποία περιμένουμε φυσικά να τα δούμε και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την επόμενη σεζόν που θα είναι άλλα τα δεδομένα, άλλες οι απαιτήσεις. Σίγουρα γιατί φέτος είναι μια χρονιά ακόμη ειδικών συνθήκων και η ομάδα νομίζω έτσι την έχουμε βαφτίσει κιόλας ειδικών συνθήκων. Εντάξει, το μαρτύριο νομίζω γιατί κακά τα ψέματα και για εσάς Χρήστο είναι, πρέπει να είναι και ένα μαρτύριο αυτό που περνάτε δηλαδή. Είναι λίγο. Είναι μαρτύριο πραγματικά, εντάξει, γιατί και προσωπικά αλλά και φαντάζομαι το, εγώ το βλέπω δεύτερο χρόνο τώρα και στα μάτια του κόσμου που έρχεται στο γήπεδο. Ναι. Είναι μαρτύριο, εντάξει. Θεωρώ ότι έφτασε σιγά σιγά στο τέλος της και από τον χρόνο η ομάδα με σωστά βήματα θα μπορέσει να πάει και ο κόσμος να τη δει εκεί που τη θέλει. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Να ευχηθούμε να τελειώσετε τη δουλειά, αν είναι δυνατόν, από αυτή την Κυριακή. Γιατί νομίζω ότι μία νίκη κόντρα στη Δόξα θα απλοποιήσει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να συζητάμε πλέον για την επόμενη σεζόν σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή πάρα συνέχεια. Πολύ. Αυτά που... Η ησυχία όμως. Ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει περάσει από ΑΕΚ, από Ηρακλή, από Παναθηναϊκό, από Όφη, τώρα στον Άρη, δηλαδή από ομάδες που συγκαταλέγονται στις μεγάλες του ελληνικού ποδοσφαίρου, κακά τα ψέματα. Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι έχει περάσει από όλες αυτές τις ομάδες. Και παρόλο που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στο δεύτερο γκολ του Κισαμικού έχει... είναι από την πλευρά του, ρε παιδί μου, έχει και αυτός μια ευθύνη. Είναι σταθερά καλός φέτος. Είναι από τους σταθερά καλούς ποδοσφαιριστές ο Μπούρμπος. Επιθετική συνεισφορά. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι κάθε εβδομάδα καλός ή ο καλύτερος, αλλά είναι ένας παίκτης με μια σταθερά καλή παρουσία φέτος στο κήπεδο. Υπάρχουν και μάτς που δεν ήταν καλός. Και με πολύπλευρη συνεισφορά σε πολλούς άλλους τομείς. Πίστεψέ με, αυτό για όσους είναι εντός ομάδας. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πόσο καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η παρουσία του. Στο το τι θα πει στον Γκάσο, για παράδειγμα, σε κάποια ανύποπτη στιγμή. Δεν το είπα τυχαία. Στο τι θα πει σε τον Βαλεριάνο, το τι θα πει σε κάποιον ποδοσφαιριστή που θα σπεύσει δίπλα του για να ακούσει αυτό που έχει να του πει και το λέει εντελώς καλοπροαίρετα. Γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος. Είναι αυτό που είπε πριν, όμως είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να ακούτε μερικές φορές κάποια πράγματα που λένε οι παίκτες πέρα από τα κλασικά τα τετριμένα. Είπε ότι το σημαντικό φέτος επίσης είναι ότι μπορείς να είναι τέτοιοι χαρακτήρες οι ποδοσφαιριστές που μπορείς να τους μιλάς και σε ακούνε. Και ακούνε και κάνουν το καλύτερο για την ομάδα. Γιατί υπάρχουν, λέει, και κάποιοι οι οποίοι τους μιλάς ή τους μιλούσες και δεν σε ακούνε και παρεξηγούνται κιόλας. Αυτό είναι ένα δείγμα του τρόπου λειτουργίας. Πόσο και αν φαίνεται για εμάς, παιδιά, ότι είναι τετριμένο, πάντα λέμε ο προπονητής διάλεξε καλούς χαρακτήρες ή οτιδήποτε άλλο. Και ακούμε πολλές φορές να λένε: «Δεν με νοιάζει, ας είναι αλυταράς και ας βάζει την μπάλα στο πλεκτό». Μα άμα είναι αλυταράς και δεν ταιριάζει, δεν θα έχεις ομάδα. Ναι. Όσα τρίποντα ή όσα γκολ και αν βάλει ο αλυταράς, άμα όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα χαλάει το κλίμα στα αποδυτήρια, αυτό θα βγει κάποια στιγμή. Αυτό θα βγει κάποια στιγμή και δεν θα μπορέσει η ομάδα να κερδίσει. Ο αλυταράς, αν είναι ο Γιουσέιν Μπολτ και τρέχει μόνος του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι χαρακτήρας και να είναι, μόνος του τρέχει. Στις ομάδες όμως παίζει το ρόλο. Τέλος πάντων, ο Μπούρμπος, εγώ λέω ότι κάνει μια καλή σεζόν φέτος και ακούσαμε μας και την είδηση ότι είναι κοντά. Όχι, είπε ότι είμαστε και πολύ κοντά. Και ξέφρασε την επιθυμία να κλείσει την καριέρα του στον Άρη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Και παιδιά, δεν είπαμε. Ένας που έχει ζήσει και τόσα. Έτσι, ότι θα μείνει ο Μπούρμπος και θα παίζει βασικό στη Σούπερ Λίγκα. Το ξέρει νομίζω και ο ίδιος. Είναι απόλυτα συμβιβασμένος. Υπάρχουν και αυτοί που παίρνουν έναν πληρωματική πάντα σε μια ομάδα, να ξέρετε. Γιατί με τον Μπούρμπο. Η εμπειρία του και τα αποδυτήρια και αυτό και το 20 λεπτό ενδεχομένως που θα χρειαστεί να παίξει στη Σούπερ Λίγκα και το 45 λεπτό και το παιχνίδι είναι απαραίτητα σε όλο στο ρόστερ που θα γίνει.
Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά, καθώς τράβηξε, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα, γιατί όταν μιλάς με ένα τόσο έμπειρο με τόσες παραστάσεις, ποδοσφαιριστή πάντοτε... Μήπως να πάμε ένα άλλο ένα πεντάλεπτο και να κλείσουμε, είναι παραπέντα γυρίσουμε, πούμε γεια σας. Ό,τι θέλει ο φίλος μας ο Βασίλης Καβαδίας, αυτός έλεγχει τα παντά. Τι, να μιλήσουμε πέντε λεπτά για ακόμα να πούμε δύο πραγματάκια. Γιατί έχουμε, ωραία, θα κλείσουμε παρά 10 και να βάλεις το να break. Να πούμε λίγο το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕΑΡΕΣ που αναρτήθηκε πριν από λίγο και εμένα μου προκάλεσε έκπληξη από τα άτομα τα οποία το απαρτίζουν. Καθόλου για σένα. Καθόλου που δεν είναι ο Γουλιέλμος μέσα. Ναι. Τι να είναι ο Γουλιέλμος. Αφού δεν μπορεί, αφού είναι δικηγόρος, να συμβίβαστο. Μπορεί να είναι μέλος ή αντιπρόεδρος, αλλά χωρίς δικαίωμα υπογραφής. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Χαρίλαος Παπαγεωργίου. Είναι ο γνωστός είναι. Εδώ είναι, το επόμενο είναι η βόμβα. Νικόλαος Κάλεν. Ο Κάλεν. Ο γιος του είναι αυτός. Νομίζω ότι είναι ο γιος του Κάλεν. Ο γιος του Κάλεν. Συνεργάτης μου στο Μέτρο Σπορ κάποτε. Άρα θα έχω όλες τις ειδήσεις τώρα, ωραία. Έχω να το δω το παιδί, 20 χρόνια. Ο Νίκος, αυτός πρέπει να είναι, άλλος. Και μέλη είναι ο Αναστάσιος Μωυσιάδης. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Σιγάλας. Ούτε αυτό το ξέρω. Ένα, και ένας που ξέρουμε, εκτός από τον Χάρη Παπαγεωργίου. Και ο Γιάννης Ψηφίδης, ο εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη φυσικά, εννοείται στην ΚΑΕ. Ξέρω, τον Αναστάσιο Μωυσιάδη και τον Ιώση Γάλα δεν τους ξέρω, δεν γνωρίζεις εσύ κάτι. Από τα μέλη, όχι. Εντάξει, τον Χάρη Παπαγιώργιο το ξέρουμε όλοι. Και από αυτούς, από αυτούς δηλαδή ποιος έχει το δικαίωμα της υπογράφης τώρα. Ο Χάρης, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Ο Σιγάλας, ο παίκτης. Ο Γιώργος Σιγάλας λέει. Γιώργος Σιγάλας. Ναι. Από πού και σου. Μπορεί να είναι αυτός. Μακάρι. Ωραία. Αυτός είναι μια προσωπικότητα. Έτσι. Αν είναι αυτός. Είναι. Αν είναι αυτός. Άρα έχουμε παίχτες. Προσμπασκετικούς. Ρεπορτάζ, παιδιά, βοηθήστε. Κάτσε, περίμενα. Μωυσιάδης λέει ένας. Μήπως είναι μάνατζερ. Μου λέει ένας. Από ό,τι μου γράφουν τώρα. Θα μάθουμε. Θα είναι εκπρόσωπος του Άρη στην Αθήνα ο Γιώργος Σιγάλας, επειδή είναι κάτοικος της Αθήνας. Ωραία, μια χαρά. Καλή επιλογή είναι αυτή. Μάλιστα. Θα δούμε, θα το ψάξουμε. Και εσείς κυρία μου που στείλατε για τον Μωυσιάδη, θα το δούμε. Αλλά εσύ έπρεπε να μας τα λες. Αν είναι όντως, τι ρωτάς εμάς. Άμα ήταν του ποδοσφαίρα, τον ξέραμε με τον κύριο Σαββόπουλο. Το μπάσκετ τους ξέρουμε τους μάνατζερ εμείς. Εγώ μόνο το φίλο μου, τον Καλέργη ξέρω. Και τον, πώς ήταν τον άλλον, του Γιαννάκη. Τον Ολύμπιο. Ολύμπιο. Ή Ολύμπιος, ναι. Αυτός λέει, έτσι λέγεται. Ναι. Αυτούς ξέρω. Εγώ μόνο με Καλέργη, δεν ξέρω τίποτα. Α, και τον Καπάζογλου που είναι στην ομάδα πλέον. Να πούμε ότι ο Νίκος Κωστένογλου δήλωσε και τον Παντελή Ριζογιάννη. Μπράβο τον Κωστένογλου. Την ποινή του γιατί συμπλήρωσε 7 κίτρινες κάρτες στο μάτς με το ένα με τον Άρη. Προστίθεται δηλαδή στις απουσίες του Γκότοβου και του Βιτλή, αλλά πιθανόν και του Κάσες, ο οποίος έχει υποστεί και ένα τραβηγματάκι για μια ακόμη φορά. Με τον Όφη πρέπει να παίξουν αυτοί. Αυτό δείχνει κάτι, ξέρεις, η επιλογή. Δεν είναι τυχαία η επιλογή από τον Νίκο Κωστένογλου. Ότι υπολογίζει τα λέει ότι θέλω να έχω τα βασικά μου εργαλεία σε παιχνίδια από τα οποία μπορώ με περισσότερες πιθανότητες να πάρω περισσότερα πράγματα. Και όχι την Κυριακή, όχι ότι δεν έχει την Κυριακή φυσικά. Ενώ ότι θα το παλέψει, δεν είπε κανείς ότι θα έρθει να χάσει η δόξα την Κυριακή, χωρίς να καταθέσει στο χορτάρι προσπάθεια. Αλλά βάζοντάς τα στη σιγαριά. Σου λέει είναι πολύ δύσκολο να πάρω αποτέλεσμα εκεί, γιατί να χάσω. Το λάθος που κάνει η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή δεν δήλωσε κανέναν με τον Άρη. Δήλωσε 4-5 με τη δόξα και κανένα 2 με τον Όφη. Και πήγε στη δόξα με μισή ομάδα. Έφαγε και την κόκκινη ο Ντάσιος, άλλον έναν που έλειπε με τη δόξα. Πήγε λοιπόν, τα έδωσε όλα στον Άρη, όλοι πληρέστατη με τον Άρη, δεν έλειπε ούτε περιστέρι. Και πάει στη Δράμα με μείον 5 παίκτες. Και με τον Άρη δεν κέρδισε, φάει και το δίμπαλο με τη Δράμα, άντε γεια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σου λέει ο Κωστένογλου, τι πιθανότητες έχω να πάρω, άντε να παλέψω. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά σε όλα τα αποτελέσματα. Άντε να παλέψω να πάρω το Χ. Δεν θα μου κάνει διαφορά όμως, ενώ θέλω τη νίκη στο επόμενο μάτς με τον Όφη, που είναι το πιο σημαντικό εντός έδρας και μπορώ να κερδίσω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, βέβαια θα παίξει ο Ζωγιάννη, θα παίξει ο Τζόκιτς. Δεν είναι. Έχει ρόστερ. Που είναι και καλό παίκτη. Ναι. Και είναι και πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή θα παίξει ο Ζωγιάννη θα κερδίσει ο Άρη 3-0. Ναι, δεν παίζει 18χρονο στη θέση του. Ο Τζόκιτς ναι, θα παίξει. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Είναι, έχει ρόστερ εδώ ξαδρά μα. Πάρα πολύ γεμάτο. Ναι, τον Καπνίδη θα έρθει να μου βάλει κόλ τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως νομίζω ότι πρώτα απ' όλα βέβαια πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να κερδίσει ο Άρης. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Από εκεί και έπειτα εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αξίζουν σεβασμού άσχετα αν είναι αντίπαλοι στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ο Αντώνης Καπνίδης και ο Κωστένογλου. Εννοείται. Είναι δύο παιδιά, ο Κωστένογλου είναι ο μεγάλος. Αλλά και το λέω και θα το λέω για οποιονδήποτε επιστρέφει ως αντίπαλος στο Βικελίδης, άσχετα αν θέλουμε εκείνη τη μέρα να κερδίσουμε, που έχει σεβαστεί είτε τη φανέλα είτε τη φόρμα που έχει φορέσει. Να. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα και το λέω με αφορμή και όλα αυτά τα παιδιά που φιλοξενήσαμε στο Λαμπαουτάρι στις προηγούμενες μέρες για τα γενέθλια του Συλλόγου, που βγαίνουν και μιλάνε με τόσο καλακευτικά λόγια για το Σύλλογο, άσχετα μπορεί κάποιοι να τους χρωστήσει λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όταν αυτοί σέβονται από την πλευρά τους, σε αντίθεση με άλλους που έτυχαν τις καλύτερες δυνατής, τις μεγαλύτερες αγκαλιάς από το Σύλλογο, τους είχαμε θεούς, μπορεί να πες αυτά και ξεφωνητά το γιατί φύγανε και είδαμε πως το ανταπέδωσαν στη συνέχεια στον Άρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιοι που έχουν σεβαστεί το Θεό του πολέμου στο στήθος τους, να τους σεβαστούμε και εμείς. Έτσι για ένα χειροκρότημα, δεν νομίζω ότι θα τους δώσει σούπερ μαντολίνη για να μας κερδίσουν. Αλλά εντολίνεται, 100%. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ως λαός τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σεβαστήκαν. Νομίζω ότι και ο Νίκος Κωστένογλου στο διάστημα που συμμάζεψε πάρα πολύ την ομάδα και τα πράγματα και οι λόγοι λίγο πολύ που δεν κατάφερε ο Άρης να ανέβει πέρσι τους ξέρουμε και τους έχουμε αναλύσει. Όσο για τον Καπνίδη, τα γκολ που πέτυχε και ειδικά κάποια πάρα πολύ σημαντικά στα χρόνια που φόρησε την ανάγκη της ομάδας, τον καθιστούν ένα παίκτη που πέρασε και βοήθησε πολύ την ομάδα, σε δύσκολα χρόνια μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Αύριο θα τα πούμε πάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Θα παίξουμε λίγο τις διαφημίσεις που χρωστάμε και αμέσως μετά, εδώ, στο στούντιο του Λίμπερο, παίρνει τη σκυτάλη ο Γιώργος Ματζούκης με την ώρα για μπλε. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.